Σήμερα είναι η μέρα γενεθλίων για τον Ανδρέα Ζαμπούκα, αλλά φαντάζομαι δεν ήταν και προετοιμασμένος να ακούσει απευθείας από τον Πρωθυπουργό τις ευχές. Έτσι. Ομολογωμένως όχι. Ήταν μια ευχάριστη συγκυρία βέβαια. Αν μη τι άλλο ξέρει τις ημερομηνίες γέννησης από τα χαρτιά μέσω των οποίων έχουν υποβληθεί οι υποψηφιότητές σας. Χιλιόχρονος. Το ξέρει, ευχαριστώ πολύ. Το ξέρει, το ξέρει και από πριν, γιατί είναι, γνωριζόμαστε αρκετά καλά από πριν. Χιλιόχρονος να είστε. Ευχαριστώ πολύ. Και πολύ καλή επιτυχία, δηλαδή να έρχονται να είστε καλά. Απανωτές οι ευχές. Πού βρισκόμαστε, και θέλω πριν πάμε στη μεγάλη εικόνα να σταθούμε λίγο, γιατί σήμερα είναι ξανά η σειρά της Θεσσαλίας να παίξει στην επικαιρότητα, ενώ και εκτός του δικού μας διαμερίσματος, λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Λίγο με ξένησε αυτό που άκουγα πριν, που έδινε η συνάδελφος ως ρεπορτάζ, ότι αν πετύχουμε θα πετύχουμε όλοι μαζί, αν αποτύχουμε, δηλαδή στα επίπεδα κυρίως της αποκατάστασης των αποζημιώσεων, πάλι όλοι μαζί. Δεν μπορεί να επιμερίζεται η ίδια ευθύνη στους αυτοδιοικητικούς, ή κάνω λάθος? Με τη Θεσσαλία το ζήτημα είναι πολυπαραγωγικό και πολύπλοκο, και η κυβέρνηση μολονότι έχει διασφαλίσει τεράστια ποσά, τεράστια κονδύλια. Το ποσό που θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δεν είναι λίγο. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δημιουργήσει μια συγκροτημένη προσπάθεια και καλής επικοινωνίας με τον κόσμο. Διότι από ό,τι βλέπουμε όλοι, όχι μόνο τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, αλλά και πιο πριν, οι συσκέψεις έρχονταν η μία πίσω από την άλλη. Οι υπουργοί δεν σημαίνει ότι ήταν αφανείς, ήταν εδώ. Ο κ. Ζευγιαννάκης ερχόταν, ο κ. Ταχιάος, ο κ. Τριαντόπουλος, όλοι ήταν εδώ. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η γκρίνια? Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα στα επιμέρους συμφέροντά τους, που είναι πολύ φυσιολογικά να υπάρχουν, να πάρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται. Άρα θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε λίγο την επικοινωνία, γιατί επί της ουσίας δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πάμε καλά. Επί της ουσίας γρήγορα θα έρθουν και αποζημιώσεις, οι οποίες η καθυστέρηση οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στη γραφειοκρατία που το ελληνικό κράτος έχει και δεν ταυτίζεται απολύτως με την κυβέρνηση. Ναι, όμως εγώ θυμάμαι, και δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά, τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού ότι όλα θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Τα περισσότερα έχουν τρέξει. Και επίσης, αν δεν διευκολύνει τον πολίτη σε τέτοιες στιγμές, και μιλώ για τον πολύ ταλαιπωρημένο πολίτη, που έχει χάσει την επιχείρησή του, που έχει χάσει το σπίτι του και ενδεχομένως να είναι ακόμα από αυτούς τους λίγους που είναι άστεγοι. Δεν λέω ότι είναι όσοι άνθρωποι ήταν μέσα στο Σεπτέμβριο άστεγη, και πάει λέγοντας τι να κάνεις τότε ένα κράτος που δεν μπορεί να, δεν λέω με τη μια αναγκρεμίση της παθογένειας μιας γραφειοκρατίας που είναι εγκατεστημένη, έχει βαθιές ρίζες, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες διορθώσεις για αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι είναι στο σωστό δρόμο όλες οι προγραμματισμένες αποζημιώσεις και επανορθώσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι χρειάζουν ιδιαίτερης προσοχής, και εκεί πρέπει να σπεύσει. Τους έχω υπόψη μου, προσωπικά τους έχω υπόψη μου, γιατί εγώ βρέθηκα μετά τον Ντάνιελ πολύ γρήγορα και στις περιοχές που είχαν πληγεί. Άλλωστε κατάγομαι από το Δήμο Παλαμά, από το Φύλλο, έτσι λέγεται το χωριό μου, που οι καταστροφές ήταν μεγάλες. Άρα έσπευσα πολύ γρήγορα να δω την γύρω περιοχή από τον Παλαμά, στα χωριά Μεταμόρφωση, Βλοχό που ήταν εκεί. Έτσι, ξέρω τους ανθρώπους που είναι να μετεγκατασταθούν. Ας πούμε, πρέπει, επειδή τα χρήματα υπάρχουν, είναι ο σύνδεσμος των Ελλήνων Βιομηχάνων, η οποία έχει διαθέσει τεράστια ποσά. Άρα δεν έχουμε ζήτημα να βρούμε τα χρήματα εκεί. Πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους πότε θα πάνε στα σπίτια τους και στα καινούργια τους σπίτια, έτσι, γιατί μιλάμε για μετεγκατάσταση. Είναι θέμα καλύτερης οργάνωσης, πιστεύω, την οποία θα δούμε στο επόμενο αμέσως διάστημα. Αλλά να πούμε κάποια πράγματα για την πολιτική προστασία, γιατί σήμερα ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός. Βεβαίως. Πάμε να δούμε, γιατί λοιπόν, είδα και άκουσα και τα πολλά συγχαρητήρια που απίφθινε στην περιφέρεια ο Πρωθυπουργός για την πρωτοβουλία να στην περιφέρεια όλοι μαζί εμπλεκόμενοι, δηλαδή να παραχωρήσει χώρο και για το αρχηγείο της πυροσβεστικής. Το σημαντικότερο. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, σιγά σιγά ο κόσμος πρέπει να το κατανοήσει μέσα από την ενημέρωση τη δική μας, έτσι, τη δημοσιογραφική. Πρέπει να το κατανοήσει ότι έχει στηθεί ίσως
ένα από τα πληρέστερα κέντρα ελέγχου πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα, αναμφισβήτητα το καλύτερο σε επίπεδο περιφέρειας. Μόνο το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει να επιδείξει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει στηθεί εκεί. Είναι ένας ολόκληρος όροφος, μια ολόκληρη πτέρυγα, με εξοπλισμένη, με υπερσύγχρονης τεχνολογίας, ψηφιακής τεχνολογίας μηχανήματα, τα οποία θα ελέγχουν όλη τη Θεσσαλία. Μένει πολλής δρόμος ακόμα βέβαια, γιατί πρέπει να τοποθετηθούν αισθητήρες στα ποτάμια που θα μετράνε τη στάθμη του νερού, στα δάση για να προλάβουν τις φωτιές και ούτω καθεξής. Πάρα πολλά πράγματα θα κουμπώσουν σε αυτό το κέντρο ελέγχου, αλλά η πυροσβεστική από εδώ και πέρα θα έχει τη δυνατότητα σε περίοδο κρίσεων να αντιμετωπίζει πάρα πολύ άμεσα οτιδήποτε συμβεί. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Στη Λάρισα σήμερα ήταν εκτός του Πρωθυπουργού σχεδόν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό δείχνει πόση σημασία δίνει στη Θεσσαλία ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του. Και από εδώ και πέρα, με βάση αυτό, πάμε παραπέρα. Δηλαδή, οι Θεσσαλοί πρέπει σιγά σιγά να αισθάνονται ασφαλείς και με τα δείγματα που θα δούμε στο μέλλον, τα πρακτικά βήματα δηλαδή, ακόμα περισσότερο να εμπιστεύονται και την κυβέρνηση, αλλά και γιατί όχι και την περιφέρεια, που είναι και το κοντινότερο σημείο τους σε επίπεδο εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Το λέτε παρακάμπτοντας τις διαφορετικές καταγωγές, ιδεολογίες, πολιτικές καταγωγές. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα. Αυτά για μένα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Όχι, εμείς χαιρόμαστε που το ακούμε. Ξέρετε, ο πολίτης ποντάρει στην ένωση δυνάμεων. Εννοείται. Και όχι στην απόσταση. Και από ό,τι βλέπετε, ο Πρωθυπουργός εμπιστεύεται τον κύριο Κουρέτα χωρίς να κοιτάει ποιος έχει εκλεγεί, με ποια σημαία κτλ. Γιατί μέλημά μας είναι πάνω απ' όλα το καλό της Θεσσαλίας. Δεν θα κοιτάμε τώρα. Λοιπόν, για ελάτε να πάμε στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Θα ξοδευτεί όλη η εβδομάδα με τα πόθεν έσχες, από ό,τι καταλάβω. Ναι. Στον ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζουν, διότι τους δώσατε, λένε, την ευκαιρία να θυμίσουν πόσο πλούσιος είναι ο Πρωθυπουργός, πώς δεν έχει εκείνος υποβάλει, αξιοποιώντας την προθεσμία για την προηγούμενη χρονιά, το δικό του πόθεν έσχες. Να απαντάτε εσείς για τους εξονυχιστικούς ελέγχους που έχει δεχθεί, να επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ για το πόσο άλλαξε η περιουσιακή του κατάσταση κλπ. Κλπ. Είχε νόημα όλη αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω, νομίζω και ο Κασελάκης το ξεκίνησε αυτό, γιατί ενώ ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με ταξικές διαφοροποίησεις, θα έπρεπε κανονικά να μην μιλάει καθόλου γι' αυτό, πάρα πολλές φορές το είχε αναφέρει, οπότε η πρόκληση ήταν αναμενόμενη από τον Πρωθυπουργό. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ουσίας εδώ. Το παρελθόν του κ. Κασελάκη θα πρέπει οπωσδήποτε ο ελληνικός λαός να το γνωρίζει, το οικονομικό, το επαγγελματικό του παρελθόν, όπως γνωρίζει ξεκάθαρα και του κ. Μητσοτάκη. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι θέμα ουσίας να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Σε ό,τι μια φορά δεν την βρίσκω και τόσο δελεαστική ως προς την χρήση στη δημοσιότητα. Ναι. Ξέρετε όμως, επειδή γίνεται αυτή η αναπαραγωγή και από τις δύο πλευρές, ρωτώ εγώ λοιπόν, γιατί υποχρεώνομαι και από την επικαιρότητα, αλλά και πραγματικά έχω απορία. Ο Πρωθυπουργός πόσα χρόνια είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? 7 κοντά. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Από τις πρώτες ανακοινώσεις είναι ότι φεύγουμε από τα γραφεία που μας ξέρατε, πάμε εκεί προς τον Ταύρο. Ναι, με εξοικονόμηση, για να εξοικονομήσουμε εκατομμυρίων, έτσι. Και ότι όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί ως χρέος, για το οποίο προφανώς εκείνος δεν είχε ευθύνη, ακόμη και αν είχε, ακόμη και ο πατέρας του, λέω, θα το φτιάξουμε, θα το ρυθμίσουμε, θα το παρακολουθούμε και θα το εξοφλήσουμε. Αν παραμένει μισό δις το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, δεν δηλώνει ότι δεν μπορεί ούτε τα του οίκου της η Νέα Δημοκρατία να φτιάξει, να φροντίσει? Από όσο γνωρίζω, από τότε που ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ νοικοκυρεμένο οικονομικά κόμμα, έχει ρυθμίσει τα χρέη της. Και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είναι απίστευτα προσεκτικός, σε σημείο δηλαδή που
που θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ σφιχτός. Προσέχει τις δαπάνες. Προσέχει τόσο πολύ τις δαπάνες του κόμματος που κάποιοι γκρινιάζουν γι' αυτό. Άρα όσο τον γνωρίζω προσωπικά. Τι λέει, θα φάει τη ρόπιτα και σάντουιτς στα ταξίδια, ας πούμε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, όσο γνωρίζω τον κύριο Μητσοτάκη, έχω αυτή την εντύπωση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε Μάλιστα. ότι δεν μπορώ λοιπόν, να γνωρίζω το παρελθόν. Για ελάτε να δούμε για ποια επιτεύγματα όταν συναντάτε πολίτες. Τους μίλατε και με κατεύθυνση ευρωπαϊκή αλλά και εθνική. Πάνω απ' όλα για την σταθερή ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, το ότι ένα κόμμα δεν έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα τα ιδεολογικά, στο ότι δεν αμφιταλαντεύεται μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτή η σταθερή προοπτική, η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας είναι το βασικότερο επιχείρημα. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση δια του κυρίου Μητσοτάκη έχει τη δυνατότητα να κάνει καλύτερες δημόσιες σχέσεις στην Ευρώπη, να πείθει περισσότερο τους υπόλοιπους ηγέτες, να απορροφά περισσότερα κονδύλια και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τη χώρα. Θεωρώ ότι κανείς αυτή τη στιγμή, όποιος Έλληνας πολίτης αμφισβητεί την σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι έχει άλλους λόγους που το κάνει. Είμαστε σίγουρα ένα κόμμα το οποίο πορεύεται σταθερά προς την Ευρώπη, έχει αυτήν την καλή σχέση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να επιλέξει ένας πολίτης αυτή τη στιγμή. Στο μέλλον, ίσως είμαι ο πρώτος που θα δω κάτι καλύτερο. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι καλύτερο. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εμπιστεύομαι αυτό που υπάρχει ως κυβέρνηση και θέλω να το ακολουθήσω. Γι' αυτό και με γοήτευσε η ιδέα. Να πω ναι σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο. Γιατί ακόμα, μολονότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 5 χρόνια, βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης και μεταρρυθμίσεων στη χώρα. Εμπιστεύομαι δηλαδή αυτό που υπάρχει γύρω μου. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι χιλιόχρονος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζαμπούκα, πολύ. Θα τα ξαναπούμε μέχρι την κάλπη της Κυριακής. Να είστε καλά. Να είστε καλά.